Je suis très heureux, tout comme le commissaire Hahn, d'être aujourd'hui à Skopje. Χρησιμοποιώντας προσεκτικές εκφράσεις και χωρίς ούτε μία φορά να αναφέρει τη λέξη Μακεδονία, ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ στην κοινή συνέντευξή του με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό έδωσε ελπίδες για έναρξη της διαδικασίας ένταξης, βάζοντας όμως ως προϋπόθεση τη λύση του ονοματολογικού, αλλά και άλλες μεταρρυθμίσεις. Pour ce qui est du nom du pays, je laisse à vos soins de régler ce problème avec vos amis grecs. J'ai exhorté vendredi dernier lors du Conseil européen de Bruxelles le Premier ministre Tsipras de rester sur la voie empruntée et j'ai déjà pu constater en arrivant à l'aéroport que quelque chose a changé. Силно сме уверени дека во јуни 2018 година Советот ќе донесе одлука за почеток на пристапните преговори. Продолжуваме со сериозна посветеност за надминување на клучниот проблем што Грција го има со нашето уставно име. Заедно со премиерот Ципрас работиме посветено на затварање на овој долгогодишен и мачен проблем. Ο Скопјанος Пρωθυπουργός επανέλαβε ότι είναι υπέρ μια σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. Nous ne sommes pas venus pour vous annoncer une date définitive, mais pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que si vous continuez sur l'avenue des réformes, d'ici quelques mois, vous permettrez à la Commission de t'adresser au Conseil une invitation pour commencer les négociations d'adhésion. Mais nous ne sommes pas encore là. Το μήνυμα Γιούγκερ προς τα Σκόπια αλλά και τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που επισκέπτεται, λιτό και σαφές. Τα προβλήματα του παρελθόντος πρέπει να λυθούν. Προχωρήστε άμεσα και σε βάθος μεταρρυθμίσεις. Κάντε υπομονή. Εμείς επιμένουμε ότι θέλει μια συμφωνία που να στέκει μέσα στον χρόνο, μια συμφωνία που να λύνει προβλήματα και όχι να δημιουργεί καινούργια. Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Ζόραν Τζάεφ, ο επικεφαλής της Κομισιόν συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Ιβάνοφ. Απόψε κιόλας, ο πρόεδρος Γιούγκερ θα μεταβεί στην Αλβανία, δεύτερο σταθμό της περιοδίας του στα Βαλκάνια. Θα ακολουθήσει η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κωσυφοπαίδιο. Με την περιοδία αυτή, ο πρόεδρος Γιούγκερ θέλει να ενθαρρύνει τις χώρες αυτές στο μακρύ δρόμο τους προς την ένταξη, αλλά και να κάνει σαφή την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στα Βαλκάνια.